Δηλαδή, και μου λέει δεν μπορώ. Και τη λέω δεν υπάρχει δεν μπορώ. Τη λέω κόρη, κυρία μου, εντάξει, εγώ μιλάω τη κόρη. Εγώ τα χώριζα, ήμουν 26 χρονών. Και όταν χώριζα, ήξερα πως τα χώριζα και από την οικονομική άνεση του πρώην σύζυγου και από την οικονομική άνεση της οικογένειας μου. Εγώ τα χώριζα, εγώ με δύο μικρά μωρά. Χωρίς να το καταλάβω, είχαμε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα μέτρο τιμωρίας θα αναδειάσει. Με ένα άδειο τραπεζικό λογαριασμό, δέχθηκα διορισμό στο δημόσιο, γιατί διόριζαν τότε τους ψυχολόγους, τους ειδικούς δασκάλους και δεν ήθελα να πάω, αλλά δέχθηκα γιατί έπρεπε να έχω ένα σταθερό εισόδημα εφόσον χώρισα. Έκαναν τρεις μήνες να μας πληρώσουν. Όταν διορίζεις το δημόσιο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τότε, το 2001 που διορίστηκα, πληρωνόσουν πριν τα Χριστούγεννα. Και θυμούμαι ότι πήγαινα και δανειζόμουν από μια φίλη μου 80 λίρες, ήταν οι λίρες τότε, για να αγοράζω γάλατα για τα μωρά, τρόφιμα, αυτά που χρειαζόμαστε. Με λίγα λόγια, δεν πτωήθηκες για το τι μπορεί να έκανα, όχι το πω αυτό, να έκανα ένα-δύο ραντεβού τη βδομάδα και να έπαιρνα τα λεφτά στάδι να πίσω και τα ξαναδανειζόμουν μέχρι να πληρωθώ. Και έλεγαν, οι γονείς μου δεν μου δίναν τίποτα, γιατί έλεγαν, ας την εκεί να πεινάσει, ας την εκεί να φακίσει, να φατσίσει, που λέμε στα κυπριακά, ας την να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο, να αλλάξει γνώμη. Εάν μπορούσα εγώ 26 χρόνια να κάνω το πράγμα με τον Λάζαρο 4 και την Κυριακή 1,5, μπορείτε εσείς 50 και 60 με τη σύνταξή σας ή με το μισθό σας. Και με πολύ πιο όρημη σκέψη. Δεν μπορώ να αγοράσω σπίτι. Νικίασε, κόρη μου, μία τρύπα, να πάει να μείνει στην τρύπα να σε ελεύθερη. Μία υπερβολική, και ποια είναι η στάση των παιδιών πλέον. Δηλαδή, ωραία, τα παιδιά επωφελήθηκαν τελικά από